Στο πλευρό του δοκιμαζόμενου λαού της Ουκρανίας στέκεται ο Δήμος Ηρακλείου, ο οποίος ενημερώνει τους πολίτες ότι μπορούν να συνδράμουν στην προσπάθεια συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης και όχι μόνο. Είναι συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου κάθε φορά εμπροκειμένο στο Δήμο Ηρακλείου, κάθε φορά που ζητάμε συμπαράσταση και αλληλεγγύη την έχουμε στον υπερθετικό βαθμό θα έλεγα. Κάθε φορά είναι συγκινητική και τώρα φαίνεται ότι το ίδιο θα γίνει και με τους Ουκρανούς που δοκιμάζονται αυτή την περίοδο. Παρακολουθούμε με αγωνία τις εξελίξεις στην Ουκρανία και ευελπιστούμε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Στηρίζουμε με τη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας τους δοκιμαζόμενους πολίτες της Ουκρανίας. Είμαι βέβαιος ότι για μια ακόμη φορά οι συμπολίτες θα συμβάλλουν συμμετέχοντας στη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης. Τα είδη που συγκεντρώνονται είναι είδη πρώτων βοηθειών και φαρμακείου, θερμικά εσώρουχα, κουβέρτες, παπλώματα, καθώς και προϊόντα μεγάλης διαρκείας όπως κονσέρβες, δημητριακά, ζυμαρικά, γάλα και άλλα προϊόντα. Είμαστε σε επαφή με την Ουκρανική κοινότητα της πόλης μας και θα αποσταλούν τις επόμενες μέρες στην Αθήνα, στην Ουκρανική κοινότητα της Αθήνας που σε συνεννόηση με την Πρεσβεία θα φτάσουν στον προορισμό τους ασφαλή. Σύμφωνα με το Δήμο Ηρακλείου, θα παραλαμβάνονται μόνο πακεταρισμένα προϊόντα, τα οποία θα πρέπει να φέρουν ετικέτα με το περιεχόμενό τους. Σε κάθε περίπτωση, η ανταπόκριση του κόσμου, είτε μικρή είτε μεγάλη, είναι συγκινητική και είναι και μέσα από την καρδιά των ανθρώπων. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μείνει κανείς ασυγκίνητος μπροστά σε αυτό που ζει ο Ουκρανικός λαός αυτή την περίοδο. Η συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας θα διαρκέσει ως και την Παρασκευή 11 Μαρτίου στον θεατρικό σταθμό στο λιμάνι από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Το μόνο που σκεφτόμαστε όλοι νομίζω είναι η ελπίδα να σταματήσουν οι εχθροπραξίες το δυνατόν συντομότερο, να επέλθει η ειρήνη. Η ειρήνη είναι το ζητούμενο, όχι μόνο για την Ουκρανία, για ολόκληρο τον κόσμο. Ειρήνη, αγάπη και αλληλεγγύη.